οποία φαίνεται ότι ανησυχούν όχι μόνο εμάς, αλλά ανησυχούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι βγήκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει κυκλοφορήσει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα βίντεο το οποίο νομίζω είναι η πρώτη φορά που μιλάει για παραπληροφόρηση επίσημα μια θεσμική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντα υπήρχαν συνήθως βίντεο που έλεγαν πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στις ευρωεκλογές και πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή τους και για το αύριο το να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή για το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο καθορίζει την καθημερινότητά μας κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι αυτή τη φορά έχουν στοχεύσει σε κάτι πολύ συγκεκριμένο που λέγεται παραπληροφόρηση. Καταρχήν, να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω θερμά την αγαπητή συνάδελφο, την κυρία Σύση Αλωνιστιώτου. Γεια σου, Σύση μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Εγώ σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Να μοιραστούμε το βίντεο, να το δούμε και να ανοίξουμε την κουβέντα μας. Αν μπορεί το κοντρόλ, θα το δώσω στον αέρα. Βέβαια. On the 6th till the 9th of June, EU citizens go to vote. To protect your choices, remember. Be critical of what you read online. Be aware that video and audio can be altered. Check several sources and trust reliable ones. Don't share information you're not sure about. Your choices matter. Protect yourself against manipulation. Λοιπόν, μου θυμίζει τις δύο προηγούμενες κουβέντες. Είχες εστιάσει ακριβώς αυτά τα σημεία. Δηλαδή, τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέει, πρόσεχε τι διαβάζεις, πρόσεχε τι σου σερβίρουν ως πληροφόρηση, έλεγξε αν είναι δυνατόν τις πηγές, από πού προέρχεται αυτό και κυρίως μην στέλνεις και αναπαράγεις τέλος πάντων αδιάκριτα πληροφόρηση η οποία δεν είναι ελεγμένη και μπορεί να είναι παραπληροφόρηση η οποία πολλαπλασιάζεται. Δεν ξέρω, το σχόλιο σου. Κοίταξε, δεν είναι έκπληξη. Εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο εντατικά, από την Ευρωπαϊκή Ένωση βγαίνουν συνεχείς οδηγίες, προγράμματα, κανόνες, νέοι κανόνες που προσπαθούν να ελέγξουν αν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν, αλλά τέλος πάντων προσπαθούν στο μέτρο του δυνατού να ελέγξουν την αυθαιρεσία που εκ των πραγμάτων το διαδίκτυο μπορεί να παρέχει, μπορεί να έχει. Και πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά εντατικά με την παραπληροφόρηση ασχολούνται χρόνια. Αλλά εντατικά ήταν ο τελευταίος χρόνος γιατί πια αυτό που είναι βεβαίως καλό, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι αυτό που λέμε ότι τα έχει δώσει όλα όμως, σε ό,τι αφορά την παραπληροφόρηση. Νομίζω ότι τέλος πάντων ο μεγάλος φόβος είναι να μην χειραγωγηθούν μεγάλες μάζες και νομίζω, δεν το λέει πουθενά, αλλά νομίζω είναι αυτό που είπες, ότι πια υπάρχουν εργαλεία που μπορούν πολύ εύκολα να λιώσουν και βίντεο φωνές και... Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να πούμε ότι τον τελευταίο καιρό, ας πούμε, δηλαδή το λέω τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες 15 μέρες, ας πούμε, προσπαθούν να εντοπίσουν, δεν ξέρω αν θυμάσαι αυτά που λέγαμε, τα sites, τους ιστότοπους, οι οποίοι μιμούνται πολύ γνωστούς ιστότοπους, δηλαδή παρουσιάζουν, έχουν το ίδιο layout, τα ίδια ονόματα κτλ. Και μέσα από εκεί διαχέουν τις πρώτες ειδήσεις. Επίσης, τους ιστότοπους οι οποίοι παρουσιάζουν 2, 3, 4 κανονικές ειδήσεις και μέσα στα θέματα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν συναισθηματικά βασιζόμενα σε μεγάλους δεσμούς που έχουν οι μάζες, όπως είναι η θρησκεία, οι κοινωνικές ομάδες, κοινωνικές ταυτότητες κτλ. Εκεί περνάνε πια τα μηνύματά τους, τα προκειμένου να παραπληροφορήσουν, τα προπαγανδιστικά. Παλιά λέγαμε το σκοτεινό διαδίκτυο, το dark web, όπου εκεί γινόταν πολλή δουλειά για να γίνει χειραγώγηση, για να γίνει παραπληροφόρηση. Τώρα δεν μιλάμε για το σκοτεινό διαδίκτυο. Όχι. Μιλάμε για το λάπτοπ μας και το κινητό μας. Ναι. Εξάλλου, ας πούμε το εξής, ότι αυτό που ονομάζουμε dark web, το σκοτεινό διαδίκτυο, είναι μάλλον πιο φωτεινό αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ξεκάθαρα τα πράγματα στο σκοτεινό διαδίκτυο. Θα μπεις για συγκεκριμένους λόγους, να αγοράσεις συγκεκριμένα
πράγματα, υλικά ή δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά είναι σαφές, δηλαδή είναι ένας κόσμος χωριστά το dark web. Το διαδίκτυο όμως το οποίο έχουμε πρόσβαση όλοι μας είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου επιφανειακά σκοτεινό, κατ' επίφαση σκοτεινό, αλλά υπάρχουν πολλές σκοτεινές δυνάμεις οι οποίες παρεμβαίνουν. Ένα μικρό παράδειγμα, δεν ξέρω αν μιλάω γρήγορα. Όχι, όχι, μια χαρά μιλάς και έχει ενδιαφέρον πολύ η τοποθέτηση. Κάτι το οποίο τις τελευταίες 15 μέρες προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να εντοπίσει αυτούς τους ιστότοπους. Θέλω να αναφέρω έναν μόνο για να καταλάβουμε γιατί εύρος, στοχευμένο εύρος μιλάμε. Υπάρχει ένας ιστότοπος ο οποίος λέγεται Voice of Europe. Η φωνή της Ευρώπης. Εάν μπεις μέσα, δεν βλέπεις τίποτα λάθος. Δεν βλέπεις κάτι. Σε τι γλώσσα, σε ποια γλώσσα είναι, σε ποιους απευθύνεται, αγγλικά. Ναι, ναι, αγγλικά, αγγλικά. Είναι κανονικά σαν να είναι ένα ευρωπαϊκό, yeah. ένας ιστότοπος ο οποίος μεταφέρει ειδήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Κοινοβούλιο, από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς γενικά. Όμως το συγκεκριμένο ακριβώς είναι, λυπάμαι που πρέπει να επαναλαμβάνομαι, αλλά έτσι γίνεται γιατί στην πραγματικότητα αυτό έχει συμβεί, αυτή είναι η αντίπαλη τώρα, είναι ρωσικής έμπνευσης, ρωσικής πρωτοβουλίας και μέσα από εκεί περνάει διάφορα μηνύματα για τα ευρωπαϊκά προβλήματα. Εντός εισαγωγικών τα ευρωπαϊκά προβλήματα, γιατί είναι ότι αυτό το συγκεκριμένο site αποφασίζει ότι είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτό έχει το Voice of Europe, καταρχήν καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι κάτι ας πούμε βαρύγδουπο. Ναι, δηλαδή βέβαια. Σκέφτεσαι... Αρκετά θεσμικό, αρκετά θεσμικό. Ακριβώς. Και υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει το Voices of Europe, στον πληθυντικό, που είναι όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι αξιωματούχοι, οι θέσεις τους, τα θεσμικά όργανα κτλ. Βλέπουμε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι να εντοπίσεις, να δημιουργήσεις στεγανά, να δημιουργήσεις εμπόδια απέναντι σε αυτήν την συνεχώς διαχειριζόμενη παραπληροφόρηση. Τώρα, αυτή είναι μια τεχνική ερώτηση και είναι πολύ δύσκολο να την απαντήσει κανείς, αλλά το ρωτάω μήπως έχει πέσει στην αντίληψή σου. Όταν γκουγκλάρω Voice of Europe, χωρίς να έχω κατά νου ότι είναι Voices of Europe, όταν θα μου βγάλει τα αποτελέσματα το Google, θα μου ρίξει το Mufa site ή έχει έναν τρόπο να το φιλτράρει? Όχι. Όχι. Θα στο βγάλει πρώτο-πρώτο. Ναι. Και ενδεχομένως και Voices of Europe να βάλω, μπορεί να μου το βγάλει δεύτερο ή τρίτο. Ακριβώς. Δηλαδή τώρα, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος το γκουγκλάρει εκεί από το μαζί σας, από το επιτελείο, θα δει Voice of Europe. Θα βγει κατευθείαν και λίγο παρακάτω θα βγει το Voices of Europe. Σε μένα τώρα αυτή η σειρά δεν είναι, γιατί εγώ το έχω χτυπήσει πολλές φορές. Ναι. Το έχω γκουγκλάρει πολλές φορές, οπότε μοιραία μου βγαίνει. Το domain είναι Voices of Europe. Ναι. Voice of Europe, όχι Voices. Voice of Europe. Το λάθος, ας πούμε, είναι το Voice of Europe. Το σωστό είναι το Voices of Europe. Ναι, ναι, ο πληθυντικός. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, δεν μου είναι εύκολο να το βρω τώρα εδώ μπροστά, γιατί βέβαια βγάζει Voice of Europe, αλλά δεν ξέρω αν είναι... Υπάρχουν... Ναι. Υπάρχουν διάφορα τα οποία μοιάζουν. Άστο, μην το μπλέξουμε και βγάλουμε στον αέρα τίποτα το οποίο είναι το σωστό οποίο και κανονικό. Θα μπορούσα εγώ από εδώ, αλλά δεν μπορώ να μοιραστώ την οθόνη μου. Ναι, ναι, πάντως έτσι κι αλλιώς ένα παράδειγμα είναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πια κάτι το οποίο να μας χωρίζει. Αυτό το σποτάκι που ρίξατε τώρα, που ρίξατε στην αρχή και που συνεχίζουμε να το βλέπουμε, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή για να φτάσουν σε αυτό το σημείο, παραμονές εκλογών, να αρχίσουν να ρίχνουν σποτάκια τα οποία να ενεργοποιούν τους πολίτες, τους Ευρωπαίους πολίτες, να προσέξουν λίγο περισσότερο. Ναι, βέβαια, δεν ξέρω πόσο βοηθάει έναν μη μοιημένο χρήστη να του πεις, κοίτα, έχει το νου σου, δες... Δεν βοηθάει καθόλου. Δεν είναι βοηθάει. Λίγο, θα μπορούσα να πω, ας πούμε, ότι το μήνυμα είναι λίγο σαν την επί του όρους ομιλία. Δηλαδή. Ναι, κάπως έτσι. Να είστε καλά παιδιά και να μην τζακώνεστε. Ναι. Δεν έχει κανένα νόημα, δεν συνοδεύεται από τη σχετική
γνωσιακή υποδομή. Πάντως, κοίτα να δεις, διάβαζα την είδηση, την κράτησα, την πήρα μαζί μου, την είχα χθες, δεν την έδωσα στον αέρα και λέω, αφού θα μιλούσαμε σήμερα, θέλω να σου την πω. Δεν είναι μόνο τα Μούφα site. Δεν ξέρω αν είδες την ιστορία με την Scarlett Johansson. Έβγαλε η OpenAI, η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο, στην τεχνητή νοημοσύνη, η μεγαλύτερη, δεν υπάρχει μεγαλύτερος όμιλος, έβγαλε ένα chatbot, αυτά τα εικονικά ανθρωπάκια, δεν ξέρω πώς να το πω, το οποίο έχει τη φωνή της Scarlett Johansson, η οποία βέβαια τρελάθηκε, λέει, εγώ μου το ζητήσατε κάποτε, σας είπα όχι, και απαντάει η OpenAI, δεν είστε εσείς, ίσως μοιάζει με εσάς, αλλά δεν είστε εσείς, βέβαια είναι η ίδια η φωνή. Ναι. Θέλω να πω... Νομίζω ζήτησαν συγγνώμη στο τέλος, αλλά τι σημασία έχει. Αφού έγινε μια χοντρή κόντρα, μπήκαν δικηγόροι στη μέση και ζήτησαν συγγνώμη. Όταν το κάνει η OpenAI, λέμε τώρα τι μούφες μπορεί να βγάλει η Ρωσία στον αέρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο... Και να μην πάμε μόνο στη Ρωσία. Οι δυνάμεις και εσωτερικές, ας πούμε, η ακροδεξιά στην Σουηδία βγήκε μπροστά με έναν... Μάλλον δημοσιογράφοι ανακάλυψαν και πρόβαλαν μία troll farm. Αυτό που είχαμε είναι πολύ κοινό πια. Troll τα οποία μπαίνουν στο διαδίκτυο. Τρολάρουν, περνάνε μηνύματα, λανθασμένα μηνύματα, επηρεάζουν μάζες, επηρεάζουν συναισθηματικά κτλ. Και αυτό ήταν ένα ολόκληρο, είναι, παραμένει ένα ολόκληρο εργοστάσιο με στόχο να επηρεάσει τους ψηφοφόρους, ναι, και τους πολίτες γενικά ως προς τις επιλογές τους. Βγήκε με απόλυτη ψυχραιμία, βγήκαν τα ακροδεξιά κόμματα στη Σουηδία και είπαν ότι όχι, εμείς δεν κλείνουμε καμία troll farm. Θα συνεχίσουμε, ναι, να προωθούμε τα μηνύματα που πιστεύουμε ότι πρέπει να μεταδοθούν για να επηρεάσουμε τους πολίτες. Ναι. Δηλαδή, είναι πια, έχουμε ξεφύγει, ναι, ας πούμε, ναι, δηλαδή δεν... Να σου πάω ένα βήμα πιο κάτω, μη μου πεις, ναι, ότι, ναι, δεν πέφτει τρολάρισμα και από τους ίδιους τους πολιτικούς. Ακούγονται τερατολογίες και λες τώρα τι λέει. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή δεν, είναι ένα από τα συμπτώματα, ναι, τέλος πάντων, μην το... Είναι ένα από τα συμπτώματα. Σημασία έχει ότι... όλα αυτά δημιουργούν ένα πεδίο εκμετάλλευσης από παράγοντες οι οποίοι είναι επικίνδυνοι για την ελευθερία μας, για τις δημοκρατικές ελευθερίες. Δηλαδή, και δεν είναι βέβαια η παραπληροφόρηση ο μόνος λόγος, έτσι, ναι, δεν είναι δυνατόν, αλλά παίζει, νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Απλώς να πω, δεν το είπα στην αρχή, θα το πω τώρα, όλο αυτό το υλικό της παραπληροφόρησης είναι και το ένα μεγάλο κομμάτι της ύλης του site το οποίο διευθύνεις. Ναι. JAJ, journalistaboutjournalism.gr. JAJ.gr. Για όσους, ναι, θέλουν να μάθουν λίγο περισσότερο και να πάνε λίγο πιο κάτω την πληροφόρηση. Κυρίως αν θέλουν να βρουν εργαλεία, δηλαδή αυτά που λέγαμε πριν από λίγο, δηλαδή μαθήματα δωρεάν, διαβάζοντας και χαζεύοντας μέσα, για το πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το μόνο, γιατί αλλιώς... Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά ακόμη μια φορά για την καλοσύνη σου να μιλήσουμε. Εγώ ευχαριστώ. Έχει πάντα ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί σου. Αμοιβαίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμοιβαίο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.